Τα σωματεία της ΛΑΡΚΟ και οι εργαζόμενοι τη σας καλωσορίζουν στη Λάρινα, στο χωριό που δραστηριοποιείται εδώ και 60 χρόνια το μοναδικό πυρομεταλλουργικό εργοστάσιο παραγωγής ιντερονικελίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ΛΑΡΚΟ δραστηριοποιείται στις επαρχίες πέντε νομών και στην πρωτεύουσα. Εδώ στη Λάρη Μναυτιότητα είναι το εργοστάσιο. Στο Μαρούσι Αττική είναι τα γραφεία τη. Στον Αϊγιάννη Βιωτία. Στα πολιτικά έβια στην Αεροπηγή Καστοριά και στην Κοζάνη. Είναι τα διόκτητα μεταλλεία τη και το ρηχείο Λιγνίτη. Από την 1η Αυγούστου του 2022, κατά επέτηση των υποψήφιων επενδυτών και κοινή εντολή κυβέρνηση και Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει σταματήσει κάθε λειτουργία παραγωγική και εργασία παραγωγή και εργασία ουσιαστική συντήρηση. Αυτή η εντολή είχε ως αποτέλεσμα την κάπνα του εργοστασίου και τη σκόνη των μεταλλίων να την, εκα... να την αντικαταστήσει ο καθαρός αέρας. Τον θόρυβα του μηχανημάτων σε... και των εγκαταστάσεων σε 24 ώρη βάση να την αντικαταστήσει η σχεδόν πλήρη ησυχία. Είπα σχεδόν πλήρη ησυχία γιατί αυτό που κρατά την ελπίδα ζωντανή και τη λάρκο ανοιχτή προς το παρόν είναι οι ψήθυροι των εργαζομένων που ακούγονται στα καμαράκια, στα πόστα, στα στουβάρια, μέσα στα μεταλλεία. Κόντρα στην απόφαση που μας ήθελε έξω από την εργασία και τα σπίτια των οικισμών, την ώρα των εγκληματικών διαγωνισμών εκπίεσης, οι εργαζόμενοι, με, τον τρίχωνο, με το τρίχρονο αγώνα μας και την αλληλεγγύη που έχει εκφραστεί σε αυτόν, καταφέραμε και είμαστε μέχρι αυτή τη στιγμή μέσα στη Λάρκο. Οι εργαζόμενοι της Λάρκο και των εργολαβιών, οι μικροεργολάβοι, εργοστάσια επεξεργασίας ύλης αμμοβολ επαγγέλματα που στηρίζουν τη δραστηριότητά της ΛΑΡΚΟ και καλύπτουν τις ανάγκες των εργαζομένων, χιλιάδες οικογένειες συνολικά, ζούμε από την λειτουργία της, κατοικούμε στα χωριά και τις πόλεις γύρω από αυτή. Η διαδικασία εκαθάρισης και το κανόνι που τη συνόδεψε, άρπαξε από εργαζόμενους, μικροεργολάβους και μικροπρομηθευτές, εκατομμύρια ευρώ συνολικά από το δεδουλευμένο μόχθο μας. Με αυτή την πολιτική απόφαση ήρθαμε αντιμέτωποι με την οικονομική χρεοκοπία. Κάποιοι χρεοκόπησαν. Σε, αυ... σε, περίπτωση που η Λάρκο δεν επαναλειτουργήσει, αυτό θα, θα γενικευτεί. Το, το πλήγμα θα είναι ανεπανόρθωτο, ολόκληρε περιοχέ θα ερημώσουν. Δεν διαλέξαμε τυχαία το σημερινό χώρο της συναυλίας. Πριν 30 χρόνια, όταν η σημερινή γενιά εργαζομένων ήμασταν παιδιά, δεν υπήρχαν στην περιοχή μας γήπεδα και παιδικές χαρές. Παίζαμε μπάλα στις αλάνες. Εδώ στη Λάρινα συγκεκριμένα στο οικόπεδο τη Κύρα δίπλα στο Μανάβι. Γυρνάγαμε κατά από τη μουτζούρα του εργοστασίου και τη σκόνη των μεταλλίων στα σπίτια μα. Όμω υπήρχε κίνηση, ζωή, πολιτιστικέ και αθλητικέ δραστηριότητε. Δεν φοβόμασταν. Με αισιοδοξία διεκδικήσαμε και φτιάχτηκαν υποδομέ, πάρθηκαν κάποια μέτρα για την προστασία του περιβάλλον. Αυτή τη στιγμή ο καθαρός αέρας της ακινησίας μας πνίγει. Η ησυχία και η ακινησία μας τρομάζει. Οι άδειε παιδικέ χαρέ, τα κλειστά καφενεία τρομάζουν κάθε περαστικό. Η πρωτοβουλία του Πανελλήνιου Μουσικού Συλλόγου να πραγματοποιήσει αφιλοκερδό στη σημερινή συναυλία, οι αποφάσει εργατικών κέντρων, ομοσπονδιών, σωματείων να πάρουν πρωτοβουλίε στήριξη, η ανταπόκριση εργαζομένων τη τοπική διοίκηση και δεκάδων επαγγελματιών που στήριξαν υλικά, ηθικά και οικονομικά, μετέτρεψε αυτή τη συναυλία σε ένα δωρεάν λαϊκό γλέντι, που μας δείχνει ότι οι εργαζόμενοι της ΛΑΡΚΟ δεν είμαστε μόνοι. Η συγκίνηση αυτής της ανταπόκρισης μετέτρεψε την απογοήτευση σε αποφασιστικότητα. Σήμερα όμως ανεβαίνουμε επίπεδο. Από το επίπεδο της αλληλεγγύης προχωράμε στη σύσφυξη των σχέσεων μεταξύ μας για να προχωρήσουμε το επόμενο διάστημα στο συντονισμό του ενιαίου αγώνα. Έναν ενιαίο αγώνα που θα έχει συνέχεια και θα διεκδικεί από την κεντρική πολιτική εξουσία, ανεξάρτητα με την απόχρωση αποχρω... που θα έχει αυτή, μέχρι τη νίκη να μην κλείσουν άλλα εργοστάσια, να μπουν σε επαναλειτουργία όσα έχουν κλείσει, να ανοίξουν νέε θέσει εργασία, να αυξηθούν οι μισθοί, να πάρθουν ουσιαστικά μέτρα έτσι ώστε το ρεύμα και, μορφαι... και όλε οι μορφέ ενέργεια να είναι κοινωνικό αγαθό, να φτιαχτούν υποδομέ. Και να θωρακιστούν το δωρεάν σύστημα υγεία, παιδεία, αθλητισμού και πολιτισμού. Μέσα από αυτόν τον κοινό αγώνα, μπορούμε και θα διασφαλίσουμε η ΛΑΡΚΟ να μείνει ανοιχτή. Μπορούμε και θα διασφαλίσουμε την ύπαρξη ζωή στι περιοχέ μα. Θα συνεχίσουν να έχουν παιδιά οι παιδικέ χαρέ, θα φτιαχτούν κι άλλε παιδικέ χαρέ. Ο πρώτο σταθμό αυτού του ενιαίου αγώνα είναι η επιτυχία τη Πανελλαδική Γενική Απεργία στι 9 του Νοέμβρη. Αγαπητοί φίλοι και φίλε, η κατάθεση εγγυητικών επιστολών αξία 50 εκατομμυρίων η καθεμία από του δύο επιχειρηματικού ομίλου στι δεσμευτικέ οικονομικέ προσφορέ για τη ΛΑΡΚΟ καταρρύπτει την επιχειρηματολογία τη κυβέρνηση ότι η ΛΑΡΚΟ είναι ένα βαρέλι δίχω πάτο. Ποιο είναι αυτό που δίνει τέτοιε εγγυήσει για ένα βαρέλι δίχω πάτο. Η καθυστέρηση στο άνοιγμα των οικονομικών προσφορών επιβεβαιώνει τι προβλέψει μα ότι ο ανταγωνισμό για το ποιο θα πάρει τα φιλέτα τη Λάρκο είναι μεγάλο και συνδεμένο με τι γενικότερε γεωπολιτικέ εξελίξει που εξελίσσονται με επίκεντρο τον πόλεμο στην Ουκρανία και τι κυρώσει που το συνοδεύουν, του ανταγωνισμού στην ενέργεια, τη νέα οικονομική κρίση. Ο καυγά αυτό δεν θα τελειώσει γρήγορα. Θα τραβούν σαν τι ίενε στο ψοφίμι. Είναι ικανή να μην αφήσουν τίποτα όρθιο για να υπερασπιστούν τα οικονομικά του συμφέροντα. Είμαστε αποφασισμένοι να συγκρουστούμε μαζί τους. Τα σπασμένα της καθυστέρησης και των καυγάδων που έχουν μεταξύ τους δεν θα τα πληρώσουν οι εργαζόμενοι, οι κάτοικοι των περιοχών, τα επαγγέλματα που εξαρτιούνται από τη συνέχιση της λειτουργίας της ΛΑΡΚΟ. Δεν έχουμε άλλο χρόνο για αναμονή. Σε τρει μήνε, οι τελευταίοι ψήθυροι που σήμερα κρατούν τη ΛΑΡΚΟ ανοιχτή θα πάψουν να ακούγονται. Οι εργαζόμενοι θα πολιθούν. Με βάση την νομοθεσία δεν προβλέπεται ανανέωση των συμβάσεων μετά τις 31 Δεκεμβρίου του 2022 μαζί με τους εργαζόμενους στη Λάρκο, η τελευταία κίνηση μηχανημάτων και καταστάσεων που αξιοποιούν τη σκουριά τη, τα εργοστάσια αμοβολή θα σταματήσουν γιατί μένουν από πρώτη ύλη. Η είσοδο εταιριών security και η περιττή θωράκιση των σηματοπλεγμάτων συμπρα... προμηνύουν τα σχέδια των... τη κυβέρνηση και των επενδυτών. Σήμερα όμω γινόμαστε πάλι πρωταγωνιστέ των εξελίξεων. Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε το τι θα κάνουν τα φιλέτα της Λάρκο, πώς θα τα αξιοποιήσουν και πότε. Το μόνο σίγουρο είναι η ανεργία, η εξαθλίωση και ο μαρασμός. Σηκώνουμε όμως το ανάστημά μας και συνεχίζουμε το δίκαιο αγώνα μας. Η πρόταση των εργαζομένων να αποδεσμευτούν τα δεκάδες εκατομμύρια που χρωστούν τα διάφορα ταμεία επιστροφής τρύπων και φόρων καυσίμων στη Λάρκο. Και με αυτά τα χρήματα η Λάρκο να αυτοχρηματοδοτηθεί και να αλοποιηθεί πρόγραμμα συντήρησης και προετοιμασίας επαναλειτουργίας με χρονοδιάγραμμα έναρξης της ενιαίας παραγωγικής διαδικασίας, ανεξάρτητα της, την έκβαση των διαγωνισμών, είναι ρεαλιστική. Διασφαλίζει την εργασία σε όλους τους εργαζόμενους, σε όλα τα επαγγέλματα που δραστηριοποιούνται γύρω από τη Λάρκο, διασφαλίζει το δημόσιο συμφέρον. Μας λένε ότι η κατάσταση είναι δύσκολη με την ενέργεια. Γιατί δεν μας λένε υπάρχει δυσκολία. Με πολιτικέ αποφάσει, τα ελληνικά πετρέλαια έχουν σταματήσει την παραγωγή. Με πολιτικέ αποφάσει, έχουν σβήσει λιγνητικέ μονάδε. Με πολιτικέ αποφάσει και με πρόσκειμμα την αύξηση τη τιμή του φυσικού αερίου, έχουν αυξηθεί οι τιμέ σε όλα τα καύσιμα, ακόμη και στην ενέργεια που παράγεται με τον ήλιο και τον αέρα. Γιατί πρέπει να συμβιβαστούμε, να μείνουμε άνεργοι, να παγώσουμε, να γυρίσουμε στη μετακίνηση με τα γαϊδούρια. Γιατί. Για, για, για να κερδίσουν λίγοι από το χρηματιστήριο και το εμπόριο ενέργειας, υπάρχουν λύσεις που μπορούν να διασφαλίσουν την ευημερία σε όλα τα επαγγέλματα, σε όλους τους εργαζόμενους. Όπως με πολιτική απόφαση μας, μας έφτασαν ως εδώ, έτσι απαιτούμε με πολιτική απόφαση να βάνουν σε λειτουργία τα ελληνικά πετρέλαια, να δώσουν και να παράξουν με αυτό το πετρέλαιο ε, λιγνίτη, να βάλουν μπροστά τις λιγνιτικές μονάδες και μαζί με τις ΑΠΕ η, ενέργεια, η, η χώρα μας να είναι ενεργειακά ανεξάρτητη και αυτάρχης, να αποδεσμεύσουν την τιμή του φυσικού αερίου από την τιμή των άλλων μορφών ενέργειας, να καταργήσουν τους φόρους και η ενέργεια να είναι κοινωνικό αγαθό. Η ΛΑΡΚΟ να αυτοχρηματοδοτηθεί, να ελοποιηθεί ένα πρόγραμμα συντήρησης και προετοιμασίας επαλειτουργίας και να ξεκινήσει να λειτουργεί ενιαία και να παράγει όλα γίνονται. Και με ενιαίο αγώνα θα τα επιβάλλουμε. Δεν έχουμε αποδεχτεί και δεν θα συμβαστούμε ποτέ με τα προγράμματα ανεργίας που μας προσφέρουν. Τα γυρίζουμε πίσω σε αυτούς που τα σοφίστηκαν και τα ψήφισαν. Τους τα χαρίζουμε, μπορούν να κάνουν τη χρήση τους για τον εαυτό τους, για τα παιδιά τους, όποτε θέλουν, όπως θέλουν, εμείς δεν θα πάρουμε. Εμείς την εργασία μας θέλουμε, τα δικαιώματά μας και να παραμείνουμε στα σπίτια μας. Εμείς με ένα πράγμα έχουμε συμβιβαστεί. Να είμαστε μεταλλορύχοι και μεταλλεργάτες. Να, είμαστε στη, να έχουμε στην καθημερινότητά μας το κίνδυνο, τη φωτιά, το θάνατο. Έτσι έχουμε μάθει να βγάζουμε το μερακόμα μα, μας. Να πηγαίνουμε το ψωμί στο σπίτι μας. Πονάμε όταν συνάδελφοι μπαίνουν ζωντανοί και βγαίνουν νεκροί από την εργασία. Όπως έγινε πριν λίγες μέρες στα μεταλλεία Φωκίδας. Που ένα ακόμα παλικάρι μπήκε στη στοά ζωντανό για να πάρει το μεροκάματο, για να κάνει την εργασία που αγάπησε και σπούδασε και βγήκε από αυτή νεκρός. Πονάμε όταν βλέπουμε συναδέλφους να φεύγουν πρόωρα από τη ζωή ή να μένουν εφόρου ζωή ακατεμένοι από επαγγελματικέ ασθένειε και εργατικά ατυχήματα. Το έχουμε ζήσει αυτό το συνέστημα εκατοντάδε φορέ στη Λάρκο. Κάθε φορά ζητάμε εκδίκηση. Ζητάμε να αποδοθούν ευθύνε. Ζητάμε να πάρθουν ουσιαστικά μέτρα υγιεινή και ασφάλεια γιατί υπάρχει δυνατότητα να πάρθουν. Όμω Όσο θάνατο και να έχουν δει τα μάτια μα, όσο πόνο και να έχει νιώσει η ψυχή μα, όση οργή και να νιώσαμε κάθε φορά, όσο και στη μνήμη μα αυτή που έφυγαν να είναι πάντα ζωντανή, ποτέ, μα ποτέ, μήτε για μια στιγμή δεν πέρασε από το μυαλό μας να εγκαταλείψουμε την εργασία μα. Γιατί έχουμε συζυ... συμβιβαστεί με αυτή και μα αρέσει αυτό ο συμβιβασμό. Γιατί ξέρουμε ότι η εργασία μα είναι η ζωή μα. Γιατί αγαπάμε τη συνεργασία μα σαν τη ζωή μα. Γιατί η εργασία μα είναι, είναι αυτή που κρατά ζωντανού στη, μνήμη μα του νεκρού μα. Και, και, δεν θέλουμε να του ξεχάσουμε. Θέλουμε να του δικαιώσουμε. Γιατί το ένα είναι η ψυχή και η καρδιά. Και το άλλο το μυαλό και οι αναμνήσει τη ζωή μα. Αγαπάμε τη δουλειά μα στη Λάρκο και τη ζωή που έχουμε αναπτύξει γύρω από αυτή. Αγαπάμε αυτά τα χωριά, όσο άσχημα να έχουν και να έχουν γίνει από την λειτουργία της ΛΑΡΚΟ. Αγαπάμε αυτόν τον τόπο σε τέτοιο βαθμό που είμαστε έτοιμοι να δώσουμε αυτόν τον αγώνα μέχρι το τέλος. Και θα το κάνουμε. Κάποιοι νόμιζαν ότι μετά την απόλυση και την καταβολή αποζημίωσης θα ξεμπλέξουν μαζί μας. Και θα περπατούσαν τα σχέδια που, είχαν, που τους είχαμε εμποδίσει να τα υλοποιήσουν μέχρι σήμερα. Γελάστηκαν. Είμαστε ζωντανοί, όρθιοι, με πολλούς συμμάχους και την τελευταία μας λέξη δεν την έχουμε πει. Ο αγώνας των εργαζομένων συνεχίζεται. Θα ενοποιηθεί με άλλους κλάδους. Στο τέλος θα είναι νικηφόρος. Από καρδιάς ευχαριστούμε και καλωσορίζουμε όλους όσους βοήθησαν να πραγματοποιηθεί αυτή η εκδήλωση. Θα... θα ευχόμαστε καλή διασκέδαση και καλή αντάμωση στην απεργία στις 9 Νοέμβρη. Ζήτω η εργατική τάξη, αλληλεγγύη και συμπόρευση στους καθημερινούς αγώνας. Ένας για όλους και όλοι για έναν. Συνεχίζουμε μέχρι την νίκη.